Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα Αντωνοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολά τραυματίστηκαν σε Λίβανο και Συρία όταν εξεράγησαν οι συσκευές επικοινωνίας τους. Η οργάνωση κατηγορεί το Ισραήλ. Η Κατερίνα Νοτοπούλου καταγγέλει πως ο Κασελάκης της έχει στείλει απειλητικά μηνύματα. Να πας στη δικαιοσύνη, της απαντά ο έκτοτος πρόεδρος. Διαφωνίες και ενστάσεις για τους όρους διεξαγωγής του debate μεταξύ των 6 υποψηφίων για την αρχηγία στο ΠΑΣΟΚ. Νέα ντοκουμέντα για την απάτη μαμούθ στενοποιεί με εικονικές συνταγογραφήσεις εκατομμυρίων από γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ούτε ένα καμένο δέντρο δεν έχει απομακρυνθεί από το σιδηροδρομικό δίκτυο μετά το ατύχημα με επιβατική αμαξοστοιχεία. Και ο Υπουργός Επικρατείας διαψεύδει τον πρόεδρο του ΟΣΕ πως χρειάζεται άδεια δασάρχη. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, νέος επίτροπος για τις μεταφορές και τον τουρισμό, αναδεικνύει το γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τον συναγερμό που σήμανε πριν από λίγο μετά από φωτιά που ξέσπασε στα δηληστήρια της Motor Oil. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και τη Μίνα Καραμίτρου. Μίνα, είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ποια είναι η εικόνα? Η φωτιά λοιπόν ξέσπασε πριν από λίγο. Ξέσπασε μέσα στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχει πάρει από ό,τι μάθαμε διαστάσεις. Μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα συστήματα των δηληστήριων, καθώς επίσης στο σημείο έχουν φτάσει και πάνω από 20 πυροσβέστες, ενώ έχει δοθεί εντολή να απογειωθούν 3 ελικόπτερα πυροσβεστικά, να πετάξουν πάνω από την περιοχή και αν χρειαστεί να κάνουν και ρήψεις στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο εκδόθηκε 112 για τους κατοίκους της περιοχής, που με το 112 ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Όσοι λοιπόν κάτοικοι βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τα δηληστήρια πρέπει να απομακρυνθούν. Επίσης στο σημείο έχουν φτάσει προληπτικά 2 ασθενοφόρα. Δεν υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναφορές για τραυματίες ή για εγκαυματίες. Τώρα, πληροφορίες υπάρχουν για το πώς μπορεί να ξεκίνησει η πυρκαγιά. Είναι πολύ νωρίς όμως ακόμα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι ακούστηκαν, Εύα, κάποιες εκρήξεις σε σωληνώσεις. Επίσης, να σας πω ότι δόθηκε εντολή στην αμαξοστοιχεία, η οποία διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο, να σταματήσει στην κινέτα και όταν σβήσει φωτιά θα δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσει και πάλι. Είναι όλοι σε επιφυλακή και φυσικά από ό,τι μαθαίνουμε θα σταλούν και άλλες επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δηλαδή ο αριθμός αυτός των πυροσβεστών λοιπόν, θα αυξηθεί και είναι πολύ πιθανό να κάνουν ρήψη και τα ελικόπτερα. Βλέπουμε τις εικόνες, είναι λογικό να δίνεται μάχη με το χρόνο προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά μέσα στα δηληστήρια. Για οτιδήποτε νεότερο και όταν φτάσουμε στο σημείο θα συνδεθούμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια πολύ σημαντική είδηση από το εξωτερικό δελτίο, εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολά τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά μετά από επίθεση με ταυτόχρονη έκρηξη σε Λίβανο και Συρία. Πρόκειται για μαζικό χτύπημα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με ταυτόχρονη έκρηξη σε τουλάχιστον 1.000 συσκευές επικοινωνίας που είχαν πάνω τους και τα οποία πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως. Υπάρχουν αναφορές και πληροφορίες για νεκρούς. Οι εικόνες προκαλούν σοκ. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα ειδήσεων και τη Σάρα Τσέλα που θα μας πει περισσότερα. Ανάμεσά τους λέγεται πως είναι τραυματίας και ο Ιρανός πρέσβης στο Λίβανο, Σάρα. Έτσι είναι, Εύα. Τρόμος, χάος και πανικός επικράτησε σήμερα σε σχεδόν ολόκληρο το Λίβανο, όταν περίπου στις 3.30 τοπική ώρα εξεράγησαν ταυτόχρονα συσκευές επικοινωνίας, βομβητές μελών της Χεζμπολά, τα οποία τα είχαν πάνω τους. Βλέπουμε και τις εκρήξεις από καταστήματα και από χώρους στις Πέριξ περιοχές. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής πάνω από 2.800 άνθρωποι, μάλιστα 8 είναι οι νεκροί. Σύμφωνα με τα αραβικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται πως έχει σκοτωθεί και ένα κορίτσι μεταξύ των 8 θυμάτων και αναφέρεται πως ενδεχομένως να είναι κόρη ανώτατου στελέχους της Λιβανέζικης οργάνωσης της Χεζμπολά. Να υπενθυμίσουμε, Εύα, λοιπόν, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ότι σήμερα το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε αυτές οι συσκευές επικοινωνίας των μελών της Λιβανέζικης οργάνωσης. Με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο, Σάρα, για να το εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας, πως έγινε ενδεχομένως κάποιο χακάρισμα. Έγινε η χρήση έξυπνης τεχνολογίας προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι βομβητές
ακτές, οι συσκευές επικοινωνίας, ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα των μελών της Χεζμπολάχ, έτσι ώστε να λειτουργήσουν σαν αυτοσχέδιες βόμβες. Ακριβώς, Εύα. Βεβαίως δεν έχει ακόμη σχολιαστεί κάτι ή δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από την Ισραηλινή πλευρά. Να πούμε μόνο πως όλο αυτό συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, καθώς υπάρχει μια καθημερινή ανταλλαγή πυρών μεταξύ Λιβάνου, μεταξύ Χεζμπολάχ συγκεκριμένα. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί ανεβαίνουν καθημερινά οι τόνοι μεταξύ των αντιμαχόμενων στρατοπέδων. Η Κατερίνα Νοτοπούλου επιμένει στις κατηγορίες της περί απειλών και εκφοβισμού από τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας μάλιστα πως έχει προσωπικά μηνύματα στο κινητό της. Να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, απαντούν συνεργάτες του Κασελάκη, λέγοντας πως πρόκειται για πολύ σοβαρές κατηγορίες και δεν μπορεί να γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, που κατήγγειλε πως δέχθηκε μπούλινγκ και απειλές από τον Στέφανο Κασελάκη, σήμερα επέμεινε στις καταγγελίες της, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν και γραπτά μηνύματα αυταρχικής συμπεριφοράς από τον κύριο Κασελάκη. Αυτά που σας είπα είναι γνωστά. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι μηνύματα που έχω δεχτεί από τον κύριο Κασελάκη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε μάλιστα ένα βήμα ακόμα, καλώντας τον Στέφανο Κασελάκη είτε να τη διαψεύσει είτε να συνενέσει στη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων αυτών. Ο κύριος Κασελάκης γνωρίζει πως ό,τι είπα είναι απολύτως αληθές. Διαφορετικά μπορεί να το διαψεύσει. Τον καλό να δώσει και συνένεση προς δημοσιοποίηση όλων όσων έχουν υποθεί. Προφανώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν υπάρχει συνένεση του κ. Κασελάκη, προφανώς και μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Ο κ. Κασελάκης μονίμως στοχοποιεί πρόσωπα. Και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό, αλλά νομίζω την εποχή του Me Too και της... όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει προμηταπίδα του τα θέματα της ταυτότητας φύλου. Θεωρώ ότι τέτοιες σοβαρές καταγγελίες θα πρέπει να συνευθεύονται και από ισχυρές. Δεν είχατε ακούσει κάτι μέχρι τώρα. Δεν έχει υποθεί στα όργανα ή οπουδήποτε αλλού, ας πούμε. Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Η κυρία Νοτοπούλου επιμένει ότι πρέπει για όσα καταγγέλνει να παραπεμφθεί ο Στέφανος Κασελάκης στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε όμως να θέσει τον κύριο Κασελάκη εκτός κούρσας. Οι προϋποθέσεις, μάλιστα, που κάποιοι θέλουν να μπουν ώστε να είναι κανείς υποψήφιος, εκλαμβάνονται ως πρόβα ενδεχόμενου αποκλεισμού της υποψηφιότητας Κασελάκη και προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις από εκείνους που τον υποστηρίζουν. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να οδηγηθεί ο κύριος Κασελάκης στην Επιτροπή Δεοντολογίας? Αυτό, κατά την άποψή μου, κύριε Στάθη, δεν είναι μια συμπεριφορά φαβορή, έτσι, δηλαδή να προσπαθήσουν να πάρουν το μάτι στα χαρτιά. Και όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο εκπαραθυρωθής με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις αντικαταστατικές πρωτοτυπίες, θα επανέλθει δόξη και τιμή. Θέματα διαφάνειας και ηθικής είναι ξεκάθαρα. Ποινικό μητρό ποθενέσχες, προφανώς. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να είναι υποψήφιος για ένα κόμμα εν δυνάμει πρωθυπουργός και να μην ξέρουμε ακόμα από πίσω αν κρύβεται κάτι, να έχουμε σκοτεινά σημεία που θα τα βρίσκουμε και θα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτό τώρα το ποθενέσχες όμως είναι σαν να χτυπάει το κουδούνι και να λέει Κασελάκης. Αλίμονο αν ο ίδιος πει ότι έχω θέμα να καταθέσω το ποθενέσχες εκεί. Αυτό θα πρέπει να αποδείξει ταυτονόητα. Δεν θα φταίνει αυτοί που το ζητάνε, αυτό νομίζω είναι κάτι ξεκάθαρο. Πού να το καταθέσει, να το ελέγξει η Επιτροπή της Βουλής, δεν το έχει ελέγξει. Οι άνθρωποι αυτοί που μέχρι πρώτη ως ετοιμάζονταν ενδεχομένως να χτυπήσουν την πόρτα της Νέας Αριστεράς, να δημιουργήσουν την νεότατη αριστερά, έτσι. Λοιπόν, τώρα είδαν ότι μπορεί πάση θυσία να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, έστω και, αυτός κατεδαφιστεί, αν αυτός καταρρεύσει. Είναι μια στρατηγική της παράγκας, επιτρέψτε μου να πω. Ένας μικρός ΣΥΡΙΖΑ του 3-4%, ο οποίος όμως θα είναι δικός τους. Υπέρ των προϋποθέσεων για να είναι κανείς υποψήφιος, τάχθηκε και η Όλγα Γεροβασίλη, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Όχι άμεσα, αλλά στο μέλλον. Προφανώς και θα το ήθελα κάποια στιγμή να συμβεί. Δεν μπορώ να αποκλείσω για έναν πολιτικό με τόσο μεγάλο ρόλο, ο οποίος όμως μόλις πριν ένα χρόνο αποχώρησε ο ίδιος. Προφανώς δεν μπορεί να είναι κάτι που φαντάζομαι ότι μπορεί να μας συμβεί αύριο το πρωί. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, Χρήστο Τσιγουρή συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία με θέμα τα κριτήρια των υποψηφίων για την εκλογή του Προέδρου, αλλά και με το ενδεχόμενο διαγραφής Κασελάκη να είναι στο τραπέζι. Πρώτα όμως να μας πεις τι απαντά ο πρώην Πρόεδρος στην Κατερίνα Νοτοπούλου. Πήγες κοντά στο Στέφανο Κασελάκη και εξηγούν ότι αυτές οι κατηγορίες που έρχονται τώρα έτσι, σε αυτή την χρονική περίοδο είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και θα την καλούν να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Μπορούμε να δούμε το σχετικό σχόλιο που έκαναν μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί. Ανέφεραν χαρακτηριστικά, Εύα, πως
Το bullying δεν είναι μια καινή λέξη. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υποφέρει από αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η κυρία Νοτοπούλου οφείλει πάρα αυτά να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, σημειώνουν. Είναι ένα σοβαρό αδίκημα. Ο κύριος Κασελάκης που το έχει υποστεί ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό και γνωρίζοντας πολύ καλά τη σκληρότητα αυτού του πράγματος, δεν θα ανεχθεί καμιά σκιά στο θέμα αυτό. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, χωρίς να εξηγούν τι μπορεί να σημαίνει αυτή ναι. η μη ανοχή και η καμία σκιά στο θέμα αυτό. Και τώρα, μιλούσαν παρακάτω και για πολιτική σήμερα, εκμετάλλευση. Συνεδριάζει... Προφανώς αυτό το θέμα θα έχει και άλλα επεισόδια. Ακριβώς, μένει να δούμε. Ακριβώς. Γιατί θεωρούν ότι η επικαιροποίηση τέτοιων καταγγελιών τώρα εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Τώρα, να δούμε τι συζητείτε αυτή την ώρα στην πολιτική γραμματεία, Χρήστο. Επί της ουσίας, Εύα, συνεδριάζουν για να δουν αν θα υπάρχουν περιορισμοί και κριτήρια στο ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, υπάρχει αρκετή καχυποψία. Κάποιοι μιλούν για εμπειρία που δεν λειτουργήσε στο προηγούμενο συνέδριο. Ωστόσο, υπάρχει και ο φόβος ότι ενδεχομένως να επιχειρηθεί από τις πλευρές που υπερψήφισαν τη μορφή μια προσπάθεια να υπάρχει δυνατότητα να μπλοκαριστεί η υποψηφιότητα Κασελάκη μέχρι τις εκλογές. Πληροφορούμαστε ότι έχουν συζητηθεί, έχει πέσει στο τραπέζι ως κριτήριο τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την ηγεσία να μην είναι μεγαλοφιλέτες σε ιδιώτες και στο δημόσιο. Και να έχουν καθαρό ποινικό μητρό και να έχουν βέβαια καταθέσει στο κόμμα το πόθεν έσχες. Θυμίζω εδώ ότι γύρω από το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη είχε γίνει τεράστια συζήτηση. Είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση το προεκλογικά. Είχε αποτελέσει αντικείμενο σφοδρής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θυμάστε, οδήγησε αυτή η συζήτηση τον κύριο Κασελάκη να δημοσιοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία σε προεκλογική εκδήλωση πριν κάνει τη δήλωση πόθεν έσχες στην σχετική πλατφόρμα. Επίσης, έχουν ακουστεί πολλά για το ενδεχόμενο να ζητηθεί να είναι κάποιος 5 χρόνια μέλος και έτσι θα αποκλειόταν ο κ. Κασελάκης. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προχωρά, δεν φαίνεται να υπάρξει δηλαδή πρόταση που θα ζητά μεγαλύτερο από το 1 χρόνο να είναι κάποιος ενεργό μέλος, ενώ και ο αριθμός των υπογραφών μελών της Κεντρικής Επιτροπής για κάθε υποψηφιότητα μπορεί να αυξηθεί από 30 σε 50 μέλη, όπως επίσης και έναν Χρήστο Τσιγουρή, μόνο ανά όλη την Ελλάδα. Μόνο που δεν φωτογραφίζουν τον Στέφανο Κασελάκη, αναζητούν τρόπους να βάλουν ένα κόφτη στην υποψηφιότητά του. Βέβαια, όπως επισημαίνεις, πολλοί βλέπουν ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να ακουμπούν την υποψηφιότητα Κασελάκη, γι' αυτό και όπως πληροφορούμαστε, δεν συμφωνούν με αυτές τις προτάσεις ούτε η Θεοδώρα Τζάκρη, ένα από τα στελέχη που είναι πολύ κοντά στο Στέφανο Κασελάκη και ήταν η μόνη που καταψήφισε την προηγούμενη πολιτική γραμματεία. Χρήστο, αλλά για ούτε τη Θεοδώρα Τζάκρη. Ο οποίος θέλει γρήγορα να γίνουν εκλογές. Ναι, ακριβώς, δεν κάνει εντύπωση. Το θέμα είναι ο Παύλος Πολάκης. Μας είπες αμέσως τώρα την θέση του, στάση του. Μένει να δούμε λοιπόν για οτιδήποτε νεότερο από την πολιτική γραμματεία. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Συνεδρίασε σήμερα εκ νέου η αρμόδια επιτροπή για να καθοριστούν οι όροι της τηλεμαχίας. Οι εκπρόσωποι των 6 υποψηφίων συμφώνησαν για τις θεματικές, ωστόσο διατυπώθηκαν ενστάσεις για τους κανόνες. Στον αέρα παραμένουν οι όροι της τηλεμαχίας μεταξύ των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ, με τους εκπροσώπους τους να δίνουν νέο ραντεβού αύριο. Συμφωνήθηκαν οι θεματικές ενότητες που θα αφορούν κατά πληροφορίες την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την εξωτερική πολιτική, μέχρι την κλιματική κρίση και το ΠΑΣΟΚ της επόμενης ημέρας. Ωστόσο, διαφωνία φαίνεται να προκύπτει ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τους συνυποψηφίους του για τους ακριβείς κανόνες του απευθείας διαλόγου μεταξύ των διεκδικητών. Ανοιχτό debate, δηλαδή δεν ρωτάει μόνο ο δημοσιογράφος σε ένα στενό περιθώριο τον υποψήφιο, ένα προκάτλαντι debate, ή ο υποψήφιος ένα άλλο υποψήφιο, αλλά δίνει τη δυνατότητα για ένα δίλεπτο να υπάρχει και διάλογος μεταξύ των υποψηφίων. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι το αρνούνται. Μοντέλο debate στα πρότυπα της τηλεμαχίας για το Δήμο Αθηναίων, προτάσει ο Χάρης Δούκας, με τους συνεργάτες του να αναρωτιούνται εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε αντιδρά σε αυτό, θέλει πράγματι τη διεξαγωγή τηλεοπτικής αναμέτρησης. Να είναι ένα debate το οποίο να είναι ζωντανό και να δίνει τη δυνατότητα παρεμβάσεων όλων των ομιλητών. Εγώ έχω προτείνει να υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων του κάθε υποψηφίου, 5 παρεμβάσεων, να μπορεί να παρεμβαίνει με κανόνες. Βεβαίως και μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι θα πέφτει ένας πάνω στον άλλον. Το debate δεν μπορεί να είναι το αποστηρωμένο debate που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να μπορεί ο καθένας, ρωτάει τον άλλον. Δεν βάλουμε πολλά πράγματα και λίγο χρόνο. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργούν οι ατάκες
και όχι η ουσία της πολιτικής. Εγώ θέλω να γίνει ένας διάλογος ανοιχτός, υποδομητικός, να τεθούν τα ζητήματα, τα διλήμματα, αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Την ίδια ώρα, σκληρή απάντηση δίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων μετά την ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι ερευνά την νομιμότητα των SMS που έχει αποστείλει στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας με τον Χαριδούκα να καταγγέλει υποκινητές, δείχνοντας τη Νέα Δημοκρατία. Έστελνα μηνύματα για να ενημερώσω τους πολίτες, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ότι για τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μου από το Μητρό που χρησιμοποιούν και όλοι συνυποψηφοί μου. Ας μην ανακατεύονται οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είσαι στο πετσί μου με τις υποκλοπές μέχρι να βγω πρόεδρος. Τις ανεξάρτητες αρχές και την αρχή απορρίτου την έκανε το Πασόκ. Δεν χρειάζεται κανείς να επιτίθεται από τους υποψηφίους σαν εξάρτητες αρχές. Καρφιά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη έριξε Νάντια Γιαννακοπούλου με αφορμή την αποστροφή του περί βαρώνων στο κόμμα. Κάποιοι φαίνεται έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν τον εαυτό τους σαν βασιλιά, γι' αυτό φαντασιώνονται βαρώνους και εξεγέρσεις. Το Πασόκ έχει συλλογικές αποφάσεις, ψηφοφορίες και διαρκή λογοδοσία. Για ιστορική ευκαιρία του Πασόκ να διεκδικήσει την ηγεσία, κάνει λόγο Παύλος Γερουλάνος. Όλα τα αστέρια έχουν ευθυγραμμιστεί, ώστε το Πασόκ να έχει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Όχι δεύτερη ευκαιρία ζωής να επιβιώσει. Δεύτερη ευκαιρία να ξανακοιτάξει τον κύριο Μητσοτάκη στα μάτια και να του πάρει τις επόμενες εκλογές. Τώρα, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για την προστασία των δανειοληπτών από τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων. Πάμε λοιπόν στη Βουλή και τον Στέφανο Σίσκο να μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία των κυβερνών των βουλευτών. Ναι, Εύα, ερώτηση με σαφείς αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στο θέμα των κόκκινων δανείων κατέθεσαν 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μένει απροστάτευτη περιουσία δανειοληπτών, εγγυητών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τονίζουν πως δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει δραστικά για αυτό το ζήτημα. Τώρα να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον ποιοι είναι οι βουλευτές που υπογράφουν αυτή την ερώτηση. Οι 10 από τους 11 είχαν διαφοροποιηθεί και δεν είχαν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μεταξύ αυτών είναι ο κύριος Στυλιανίδης, η κυρία Αραμπατζή, ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είχε εκφράσει και την αντίθεσή του σε κάποιες κυβερνητικές επιλογές παρουσία του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πρώτη οργανωμένη κίνηση αμφισβήτησης των κυβερνητικών επιλογών, ενώ έχει σημασία να σας πω και πότε κατατέθηκε η ερώτηση. Είναι μία μέρα, μία ερώτηση που αφορά τα κόκκινα δάνεια, μία μέρα αφότου ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ότι θα έρθει το πρόγραμμα Ηρακλής 3 για τα κόκκινα δάνεια, Εύα. Ναι, και είναι και για ένα θέμα καθημερινότητας φυσικά, την ώρα που οι πολίτες δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέφανε Σίσκο. Τώρα, Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού αναλαμβάνει ο Απόστολος Τζιτζικώστας, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, που παρουσίασε το νέο χαρτοφυλάκιο. Για μια εξέλιξη πολύ σημαντική που καταδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία και την στρατηγική θέση της Ελλάδας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Απόστολος Τζιτζικώστας will be the Commissioner for Sustainable Transport and Tourism. He is responsible for mobility of goods and people. They are essential sectors for our competitiveness, but also for our transitions for connecting people and driving local economies. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναλαμβάνει Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Για πρώτη φορά το χαρτοφυλάκιο αυτό διευρύνεται, συμπεριλαμβάνοντας και τον τουρισμό. Ο ίδιος μίλησε για τα νέα καθήκοντα που θα αναλάβει, όπως είπε, με αίσθημα ευθύνης. Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη η ανάθεση από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen των χαρτοφυλακίων των βιώσιμων μεταφορών και του τουρισμού. Στην καρδιά των μεταφορών βρίσκεται και η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές, που έχουν κομβικό ρόλο σήμερα για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, συνιστά ένα πολύ σημαντικό πρώτο επίτευγμα η ουσιαστική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό, όπως και η σύνδεσή του με τις μεταφορές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα χαρτοφυλάκιο που σηματοδοτεί την αναβάθμιση της Ελλάδας και αναδεικνύει το σημαντικό της ρόλο στη διασυνδεσιμότητα και τις μεταφορές. Πρώτον, ο τίτλος και μόνο στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο τουρισμός είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Το χαρτοφυλάκιο αναδεικνύει επίσης τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και της στρατηγικής της θέσης ως χώρα πύλη για το εμπόριο, την ενέργεια και τη δικτύωση, τόσο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, όσο και ως βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου. Όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ψηφοφορία έπειτα από ακροάσεις τους ενώπιον των Ευρωβουλευτών. Η διαδικασία των ακροάσεων των επιτρόπων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου.
Τώρα, βίντεο και φωτογραφίες αποκαλύπτουν την εγκληματική δράση και το θράσος της συμμορίας γιατρών και φαρμακοποιών που εξαπατούσαν τον νεοποιή μέσω των παράνομων συνταγογραφήσεων. Οι νέοι διάλογοι μελών της συμμορίας είναι ενδεικτικοί της δράσης τους, ενώ δεν δίσταζαν ακόμα και να στρατολογούν μετανάστες για να ζημιώνουν τον νεοποιή. Μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στην απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ επισκέπτονται συνεργαζόμενα φαρμακεία και βγαίνουν κουβαλώντας μεγάλες χάρτινες κούτες γεμάτες με φάρμακα. Είναι τέτοιο το θράσος τους που κάνουν τις μεταφορές των σκευασμάτων ακόμη και την ημέρα, όπως φαίνεται στα βίντεο ντοκουμέντα που έχουν καταγράψει στελέχη της οικονομικής αστυνομίας. Οι αστυνομικοί επί μήνες είχαν γίνει η σκιά των 16 συλληφθέντων, ενώ 24ωρο ήταν η παρακολούθηση των 4 γιατρών, τους οποίους έχουν σε φωτογραφικά ντοκουμέντα τη στιγμή που πηγαίνουν στα φαρμακεία μελών της οργάνωσης για να κάνουν τις τελικές συνεννοήσεις, όπως τη φωτογραφία που βλέπετε. Σε ένα CD, οι αξιωματικοί έχουν περιλάβει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είναι πλέον στα χέρια του εισαγγελέα. Αυτή μένει χωρίς ασφάλιση στην Ελλάδα. Εγώ θέλω αυτούς, γιατί αυτόν είναι 0% τα φάρμακα. Μένει η Αμερική αυτή. Έχει άμκα στην Ελλάδα. Αν έχει άμκα και να μην έχει ασφάλεια, είναι όλα δωρεάν. Το κύκλωμα για να βρίσκει άμκα ανασφάλιστων αλλοδαπών για τις παράνομες συνταγογραφήσεις είχε στρατολογήσει έναν Μαροκινό που διέμενε σε δομή φιλοξενίας της Αττικής. Μου έστειλες μόνο δύο. Το ένα μπορεί να έχει πεθάνει. Θα το ακυρώσουμε. Το Ιμπραήμ. Γιατί πέθανε? Πού πέθανε? Νομίζω στην Αίγυπτο, όχι εδώ. Α, καλά. Εντάξει. Η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας θα συνεχιστεί με τη βοήθεια των ανακριτικών αρχών για να διαπιστωθεί πότε ξεκίνησε η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος, είτε με αυτή τη σύνθεση είτε με διαφορετική, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη αν υπάρχουν και άλλα μέλη τα οποία δεν έχουν συλληφθεί. Μου ήρθε μια ειδοποίηση να βρεθώ στην ασφάλεια για τέτοιος μάρτυρας. Μπορεί να σου πούνε για παράδειγμα και πού εκτελεστήκανε, σε ποιο φαρμακείο. Απαναθεμάσε. Πες μου για να ξέρω τι να πω, μη σε κάψω. Θα βάζουμε διαδικασία του OTP, δηλαδή τη διαδικασία αυτό που κάνει η τράπεζα που στέλνει ένα μήνυμα πριν επιβεβαιώσει ότι είσαι ο πραγματικός κάτοχος, επιβεβαιωτικό. Η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας συνεχίζεται για να διαπιστωθεί σε ποιες χώρες διοχέτευαν οι κατηγορούμενοι τα φαρμακευτικά σκευάσματα, πουλώντας τα σε ακριβές τιμές. Τώρα, τρεις μέρες μετά την πρόσκρουση τρένου με δέντρο που δεν είχε κοπεί στη Μαλακάσα, όπως θα δείτε, δεκάδες κορμοί καμένων δέντρων παραμένουν και κρέμονται πάνω από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Όπως θα δείτε στην αυτοψία του Όπεν, ο κίνδυνος αυτοί οι κορμοί με την πρώτη νεροποντή να πέσουν πάνω σε ένα διερχόμενο τρένο είναι κάτι περισσότερο από ορατός. Αυτός ο καμένος κορμός δέντρου έχει πάρει κλίση και απειλή να πέσει στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο ύψος των Αφιδνών με την πρώτη νεροποντή. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, η ίδια εικόνα. Παντού, καμένοι κορμοί και κλαδιά κρέμονται απειλητικά πάνω από το δίκτυο. Καμένα δέντρα, κορμοί και ξερά κλαδιά βρίσκονται ελάχιστα μέτρα από τις ράγες και το τούνελ. Ο οδηγός του τρένου θα έχει ελάχιστο χρόνο να αντιδράσει σε περίπτωση εμποδίου. Τρεις μέρες μετά την πρόσκρουση του σειρμού σε κορμό δέντρου στη Μαλακάσα, το Όπεν έκανε αυτοψία στην ευρύτερη περιοχή των Αφιδνών σε ένα τμήμα 15 χιλιόμετρων. Η εικόνα παραμένει η ίδια. Κορμοί και κλαδιά καρμανιόλες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσουν πάνω στις αμαξοστοιχίες. Ενημέρωσαν ότι έχει ζητηθεί αρμοδίως η άδεια για κοπή των δέντρων, ιδιαίτερα στην περιοχή των τέως βασιλικών κτημάτων, τα οποία κάηκαν μέχρι το Μενίδη. Το ότι δεν έχουν κοπεί τα δέντρα μέχρι τώρα σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί άδεια. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Προέδρου του ΟΣΕ, Γιάννου Γραμματίδη, στο Όπεν, λίγα 24ωρα μετά το ατύχημα στη Σφενδάλη. Ο ένας μετά τον άλλον οι υπουργοί αδειάζουν τον πρόεδρο του ΟΣΕ, αναφέροντας ότι η κοπή των δέντρων πλησίων της γραμμής είναι δική του αρμοδιότητα. Προφανώς δεν τίθεται ζήτημα για τον καθαρισμό, κυρίως όταν υπάρχει θέμα επικινδυνότητας στις γραμμές τις σιδηροδρομικές. Άρα δεν χρειάζεται εδώ καμία άδεια και καμία πρωτοβουλία και κανένα φέμα. Δεν υπάρχει κάποιο αίτημα του ΟΣΕ για οποιοδήποτε καθαρισμό. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Δασών, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα αίτημα από τον ΟΣΕ για κοπή δέντρου ούτε στο Δασαρχείο Καπανδρητίου ούτε στο Δασαρχείο Χαλκίδας. Από τον έλεγχο που έγινε στο πρωτόκολλο δεν προκύπτει κάποιο αίτημα από οποιαδήποτε υπηρεσία είτε του ΟΣΕ είτε της Hellenic Train για καθαρισμό. Μάλιστα, σύμφωνα με επιστολή της στις 11 Τετάρτου, η Γενική Διεύθυνση Δασών καλούσε τον ΟΣΕ να πραγματοποιήσει άμεσο έλεγχο στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να προχωρήσει σε προληπτικές εργασίες.
Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, δύο ημέρες μετά την δεύτερη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε οργισμένος κατά Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις, κατηγορώντας τους πως με τη ρητορική τους έχουν αυξήσει κατακόρυφα το μίσος. Λαύρος και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του, J.D. Vance, με βαριές εκφράσεις κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν, ενώ όλο ένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως για το σχέδιο του δράστη. Driver, walk straight back. Keep walking. Είναι η στιγμή που ο Ryan Wesley Routh, ο επίδοξος δολοφόνος του Donald Trump, πέφτει στα χέρια των αρχών. Ο 58χρονος αντιμετωπίζει δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και φυλάκιση έως 20 έτη εφόσον καταδικαστεί. All of a sudden we heard shots being fired in the air. And it sounded like bullets, but what do I know about that? But Secret Service knew immediately it was bullets. And they grabbed me. Ο υποψήφιος πρόεδρος, όπως και ο J.D. Vance, εξαπέλυσαν τα πειρά τους κατά τον Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις. Η ρητορική και τα ψέματα των Μπάιντεν και Χάρις έχουν προκαλέσει νέα επίπεδα μίσους στη χώρα μας. Εξαιτίας αυτής της κομμουνιστικής αριστερής ρητορικής, οι σφαίρες πετάγονται από εδώ και από εκεί. No one has tried to kill Kamala Harris in the last couple of months, and two people now have tried to kill Donald Trump in the last couple of months. I'd say that's pretty strong evidence that the left needs to tone down the rhetoric and needs to cut this crap out. Η έρευνα συνεχίζεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για το αν και κατά πόσο μπορεί να κατηγορηθεί ο Ryan Wesley για απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου Τραμπ. Νέα στοιχεία για τη δράση του βλέπουν το φως της δημοσιότητας. According to police, as the former president played, Secret Service agents walked one hole ahead, as is standard. And we're told those agents spotted a rifle sticking out of the fence. BBC verifiers concluded it was somewhere in this area. One of the things that really jumps out is that according to an FBI affidavit, he had been camped out along the hedges of the golf club where he apparently tried to target Donald Trump or wanted to target Donald Trump for 12 hours. Παράλληλα, διεθνή μέσα επιβεβαιώνουν ότι ο Ryan Wesley Routh ήταν οπαδός του Τραμπ πριν στραφεί εναντίον του. He was a Trump supporter, even writing a book that where he urged Iran to assassinate Trump. Η πρώτη ομιλία του Donald Trump μετά τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας μέσα σε δύο μήνες θα γίνει στο Μίσιγκαν την Τρίτη. Πάμε τώρα και στο πολεμικό μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εκεί κλιμακώνεται η ρωσική αντεπίθεση στο Κούρς, με το στρατό να ανακαταλαμβάνει καθημερινά χωριά και οικισμούς. Ο Πούτιν τώρα με διάταγμα αυξάνει τη δύναμη του στρατού, ενώ ο Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά έγκριση από Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία για χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς. Η Ρωσία μέρα με τη μέρα εκκαινώνει κι άλλους οικισμούς στην περιοχή του Κούρσκ, με τον Ουκρανικό στρατό να υποχωρεί ακόμη περισσότερο το τελευταίο 24ωρο. Η περιοχή του Κούρσκ έχει μετατραπεί σε πεδίο σκληρών μαχών μετά την εισβολή του Ουκρανικού στρατού, ο οποίος κατέλαβε εδάφη κατά μήκος των συνόρων. Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν περνάει στην αντεπίθεση. Ο Ρώσος πρόεδρος με διάταγμα έδωσε εντολή για την αύξηση του τακτικού μεγέθους του Ρωσικού στρατού κατά 180.000 στρατιώτες, που φτάνει στο 1,5 εκατομμύριο. Ο Ρωσικός στρατός βομβαρδίζει την Ουκρανική πρωτεύουσα. Από τα χτυπήματα των Ρώσων, βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες αλλά και δημόσια κτίρια. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, ισχυρίζεται πως ο στρατός ανταπεξέρχεται. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше Курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції окремо і детально щодо Курської операції. І кожен день діємо саме так, як передбачав. Πολλοί εκτιμούν ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να καταλήξει σε ένα πιο ρεαλιστικό πλάνο, τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες του πολέμου, καθώς η Ρωσία σημειώνει κέρδη στο πεδίο της μάχης και η στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν αποδίδεται αναμενόμενα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι στο Κίεβο έχει υποθεί ότι μια Ουκρανική επικράτηση είναι κάτι το ανέφικτο και θα απαιτούσε από τη Δύση να παράσχει οικονομική βοήθεια αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Ευρώπη μπορούν φυσικά να κάνουν, γιατί πέραν του οικονομικού, η εξέλιξη αυτή θα διατάρασε τη σχέση με τη Μόσχα ακόμα περισσότερο και θα οδηγούσε την ίδια τεταμένη κατάσταση στα άκρα. Ουκρανία και Ρωσία μάχονται σκληρά για τον έλεγχο του Ποκρόφσκ. Οι σφοδρές μάχες στην περιοχή έχουν γίνει το επίκεντρο του πολέμου, καθώς το Ποκρόφσκ βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από τον Ντονιέτσκ. Πάμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Ομολόγησε ο Ντομινίκ Πελικό, που κατηγορείται για τους εκατοντάδες βιασμούς της συζύγου του, Ζιζέλ Πελικό, και παραδέχτηκε πως επί μία δεκαετία νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του και πως καλούσε αγνώστους μέσα στο ίδιο του το σπίτι για να τη βιάζουν και αυτοί.
Είμαι βιαστής όπως και οι υπόλοιποι στην αίθουσα. Όλοι ήξεραν. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Ντομινίκ Πελικό στο δικαστήριο. Μετά από αναβολές που πήρε η δίκη, καθώς ο ίδιος επικαλούταν λόγους ασθένειας, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου με ένα μπαστούνι. Ο ίδιος ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του Ζιζέλ επί σχεδόν μία δεκαετία, από το 2011 μέχρι το 2020. Μάλιστα, μέσω διαδικτύου προσκαλούσε κι άλλους να κάνουν το ίδιο στη γυναίκα του, με την ίδια να έχει βιαστεί παραπάνω από 100 φορές. Παραδέχομαι τις κατηγορίες στο σύνολό τους. Είμαι ένοχος για αυτό που έκανα. Υπέβαλα τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου σε αυτό. Μετανιώνω για αυτό που έκανα. Ζητώ συγχώρεση ακόμα κι αν δεν συγχωρείτε. Δεν δυσάξιζε αυτό, το αναγνωρίζω. Ακόμα κι αν ακούγεται παράδοξο, ποτέ δεν θεώρησα τη γυναίκα μου ως αντικείμενο. Όσο για την παιδεραστία, δεν το ήθελα ποτέ. Ο 71χρονος δράστης αναφέρθηκε στη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως είπε, έχει υποστεί ως παιδί. Δεν γεννιόμαστε διεστραμμένοι, γινόμαστε. Νομίζω ότι αυτό που έχω ζήσει είναι κυρίαρχο στην ιστορία μου. Την αγάπησα καλά για 40 χρόνια και άσχημα για 10. Κατέστρεψα τα πάντα, έχασα τα πάντα. Δεν έπρεπε ποτέ να το κάνω αυτό. Προσπάθησα να σταματήσω, αλλά ο εθισμός ήταν ισχυρότερος. Η δικηγόρος του Ντομινίκ, Μπέατριξ Ζαβαρό, έξω από το δικαστήριο έκανε λόγο για τραύματα που τον διαμόρφωσαν. Υπάρχουν τραύματα για τα οποία έχει ήδη μιλήσει. Ένας βιασμός σε νοσοκομείο όταν ήταν 9 ετών, ένας συλλογικός βιασμός όπου ήταν παρόν και όπου κάποιοι ήθελαν να συμμετάσχει όταν ήταν 14 ετών και κάποιες σκηνές σεξουαλικής βίας μεταξύ των γονιών του. Κύμα συμπαράστασης στη Ζιζέλ Πελικό έχει ξεσηκωθεί σε όλη τη Γαλλία με χιλιάδες να διαδηλώνουν στους δρόμους. Τουλάχιστον 18 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι αγνοούμενοι σε ανατολική και κεντρική Ευρώπη από τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Μπόρις. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και οι εικόνες θυμίζουν βιβλική καταστροφή. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ατέλειωτες εκτάσεις λάσπης. Οι καταρακτώδεις βροχές και η άνοδος της στάθμης του νερού προκάλεσαν την κατάρρευση γεφυρών, την εκένωση χωριών και πόλεων και την καταστροφή χιλιάδων σπιτιών σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Εικόνες απόκοσμες σε Πολωνία. Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią. W tej chwili miliard złotych. Οι άνθρωποι στην Τσεχία προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, να καθαρίσουν ό,τι έχει απομείνει από αυτό που κάποτε ήταν το σπίτι τους. Η πόλη Λίτοβελ της Τσεχίας κατά 70% βυθίστηκε από νερό σε βάθος έως και ένα μέτρο. Την ίδια ώρα στη Ρουμανία, στο Γαλάτι, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο, 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Εικόνες βιβλικής καταστροφής και στην Αυστρία. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 18, ενώ εντείνεται η ανησυχία για νέες πλημμύρες στην περιοχή αλλά και καταστροφές στην Ιταλία όπου θα κινηθεί ο Μπόρις. Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία με τουλάχιστον 20 περιοχές στα βόρεια να είναι παραδομένες στις φλόγες. Σπίτια γίνονται παρανάλωμα. Τουλάχιστον 100.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στη βορειοδυτική πόλη Αβέιρο. Τουλάχιστον 5.000 πυροσβέστες ρίχνονται στη μάχη. Η Ελλάδα συνδράμει την Πορτογαλία με δύο εναέρια μέσα. 7 οι νεκροί ανάμεσα τους 3 πυροσβέστες και τουλάχιστον 40 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τώρα, λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο τέτα-τέτ Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελικ, ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά με βαριές κουβέντες κατά του Νίκου Δένδια, απειλώντας μάλιστα πως τα λόγια του Υπουργού θα πνιγούν στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντά πως ο Νίκος Δένδιας από το Καστελόριζο επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις και πως οι κόκκινες γραμμές της χώρας δεν μπαίνουν στο ζύγι. Çünkü Dendias'ın sözlerinin herhangi bir şekilde Ege Denizi'nin sularında boğulmadan bize ulaşması mümkün değil. Dendias'ın sözlerini sadece Dendias gibiler kendileri söyler, kendileri dinler. Hiçbir şekilde bizim açımızdan hiçbir şey ifade etmez. Η παρουσία του Νίκου Δένδια στο Καστελόριζο, το οποίο επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο με αφορμή την 81η επέτειο της απελευθέρωσής του από την Ιταλική κατοχή και οι δηλώσεις που έκανε εκεί, προκάλεσαν την έκρηξη του εκπροσώπου του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος αποκάλεσε τον Υπουργό Άμυνας προβοκάτορα. Το Καστελόριζο είναι το ακριτικό νησί του αρχιπελάγους. Ένα κομβικό σημείο για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της πατρίδας μας. Η αδίποτε προσπάθεια διαχωρισμού
από τα Δωδεκάνησα λόγω της εγκύτητας στις τουρκικές ακτές. Συνιστά έολο και αυταπόρριπτο ισχυρισμό. Τουρκία hedef alan ve bütün diyalog süreçlerini sabote etmeye çalışan bir açıklama. Ama buna da Türkiye'ye dönük olarak bu Miçotakis'in tansiyonu düşürelim, normalleşmeyi sürdürelim, diyaloğu sürdürelim şeklindeki yaklaşımını tam zıttına Türkiye'yi hedef alırken aslında Türkiye'yi hedef almıyor. Miçotakis'in başbakanlığını ve Miçotakis'in başbakan olarak koyduğu iradeyi hedef alıyor. O Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Νίκος Δένδιας επανέλαβε πάγιες ελληνικές θέσεις. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, ούτε πρόκειται ποτέ ούτε καν να διαπραγματευτεί το να συζητήσει αυτά τα οποία λέμε ως κόκκινες γραμμές. Είναι σαφές, μην μπερδεύουμε το διάλογο με την αφέλεια ή μην ταυτίζουμε τον διάλογο με τη συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην εκπρόσωπος επί Προεδρίας Κασελάκη, Δώρα Αυγέρη, είναι στο στούντιο κοντά μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αυγέρη, γιατί έχετε και πολύ καιρό να τοποθετηθείτε για τις εξελίξεις ραγδαίες και πυκνές, χωρίς κανέναν όρο δημοσιογραφικής υπερβολής κυριολεκτικά. Και θέλω να σας ρωτήσω. Η τελευταία παρουσία ήταν πάλι εδώ πριν από ακριβώς τρεις μήνες. Τότε που ήλπιζα ότι τα πράγματα θα είχαν καταλαγιάσει, αλλά δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει είναι μια μεγαλύτερη ένταση. Τώρα τα πράγματα πραγματικά έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά έκτοτε. Ήσασταν εσείς, κυρία Αυγέρη, από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη. Ήσασταν και η πρώτη εκπρόσωπος τύπου του Στέφανου Κασελάκη. Ήσασταν υποψήφια ευρωβουλευτής. Ήμουν η πρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Προεδρία του Στέφανου Κασελάκη. Ακολούθησε η καλή συνάδελφος, εξαίρετη, Βούλα Κεχαγιά. Εκπροσωπούσα το κόμμα μου, ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό πάλευα αυτούς τους τέσσερις μήνες που είχα αυτή την τιμητική θέση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν θα συνεχίσετε, αν στηρίζετε σήμερα που μιλάμε τον Στέφανο Κασελάκη και αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, αν θα σταθείτε στο πλευρό του. Όλα δείχνουν πως λένε την Πέμπτη, την Παρασκευή, θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Τις προθέσεις δεν τις γνωρίζω, αλλά επιτρέψτε μου, θα απαντήσω χωρίς περιστροφές, αλλά ξεκινώντας από τον ένα χρόνο πριν, τι είναι αυτό που οδήγησε εμένα να πάρω την πολιτική απόφαση με πολιτικά κριτήρια να στηρίξω την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, όπως και άλλα στελέχη. Ήταν αυτό το μεγάλο πολιτικό επίδικο της ανάγκης για αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξουμε τα πράγματα στην χώρα μας. Ένα χρόνο μετά και με αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν, εγώ θεωρώ ότι αυτό το πολιτικό επίδικο παραμένει, επιμένει και μάλιστα με πολύ πιο έντονους πολιτικούς όρους. Αν με ρωτάτε αν μπορεί κάποιος να, με τις παρούσες συνθήκες και με τους ανθρώπους που είναι παίκτες σε αυτή την ιστορία, θα σας έλεγα όχι. Η υποστήριξή μου όμως στον Στέφανο Κασελάκη είναι με συγκεκριμένες πολιτικές προϋποθέσεις, έτσι όπως τουλάχιστον τις αντιλαμβάνομαι εγώ ως απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την εμπειρία λίγη ή μικρή που κουβαλώ. Πρώτον, πρέπει, και αυτό βέβαια δεν αφορά τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά νομίζω όλους όσους θα μπουν σε αυτή τη μάχη, να έχουμε αυτή τη μεγάλη πολιτική ιδέα, που θα γίνει πολιτικό αφήγημα για να πάμε στο μετά. Θέλετε να πείτε, να το πούμε, εξυγχρονισμό της αριστεράς, να το πούμε μεταρρύθμιση, να το πούμε αναγέννηση? Δεν μπορούμε, αν δεν γεννήσουμε πρώτα αυτή τη μεγάλη ιδέα, δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στο αντί και να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι μεγάλες τομές, πολιτικές και κοινωνικές που έγιναν στη χώρα μας, ξεκινούσαν από αυτή τη μεγάλη ιδέα. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε το 81 με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με αυτή την ανάγκη, το πολιτικό επίδικο για την αλλαγή. Δείτε τι έγινε ακόμα και στην εποχή Σιμίτη, με τον περιβόητο εξυγχρονισμό, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος. Ή ακόμα και με αυτή τη διαμόρφωση του επιτελικού κράτους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό όμως πρέπει να το ορίσουμε και πρέπει να το εξειδικεύσουμε και πρέπει να το ορίσουμε συλλογικά, μέσα από συλλογικά όργανα. Και να μην το φοβόμαστε αυτό. Απλά αυτά τα συλλογικά όργανα και οι συλλογικές διαδικασίες, κυρία Αντωνοπούλου, θα στοιχηθούν, θα αντιστοιχηθούν. Αλλά για να καταλάβω λίγο, κυρία Αυγέρη, θα συνομιλήσουμε με τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πού εσείς βάζετε? Σας λέω, εγώ περιμένω να το ακούσω αυτό από τον Στέφανο. Την πολιτική ιδέα, τη συλλογική. Εγώ προσωπικά ναι. Θα περιμένετε το πρόγραμμά του. Ξέρετε, δεν είμαστε στον Σεπτέμβριο του 2023. Είμαστε στο Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου του 2024. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει έχει παράξει πολιτικά γεγονότα. Άρα, με πολιτικούς όρους πια ζητώ να δω από τον Στέφανο Κασελάκη, αν θέλετε, και αυτή την αλλαγή. Τη συλλογική δράση, αλλά όταν λέμε για συλλογικά όργανα που θα αντιστοιχούν
που θα καθρεφτίζουν και τη βούληση του κόσμου. Δεν μπορούν αυτά να είναι ασύμβατα, δεν μπορούν να είναι ασύγχρονα. Επίσης, πάντως, θα περίμενα... Κυρία Φιέρη, ο κύριος Κασελάκης εδώ και 11 μήνες και κάτι ήταν πρόεδρος. Ο τρόπος λειτουργίας του ήταν αποδεκτός από εσάς ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει? Λέω γιατί ότι... ακούσαμε πολλά για υπερπροβολή της προσωπικής του ζωή, ότι δεν είχε συλλογικές, δεν επέτρεπε συλλογικές αποφάσεις, ότι λειτουργούσε με έναν αυταρχισμό. Λέτε πως αυτά θα πρέπει να αλλάξουν, συμφωνείτε με αυτές τις κατηγορίες? Θα σας συμπληρώσω. Μπορεί οποιοδήποτε να πει τι έγινε από τον κύριο Κασελάκη, τι έγινε από τα στελέχη και όλους αυτούς. Εγώ λέω ότι εγώ θα περιμένω τώρα μετά από έναν χρόνο πολιτικής ορίμανσης του Στέφανου Κασελάκη. Επίσης, για να το κλείσω, θα περιμένω να αποκτήσει αυτούς τους τρόπους πολιτικής συμπεριφοράς, αντιλαμβανόμενος ακριβώς και το ρόλο του Προέδρου, αλλά και την ανάγκη ένας Πρόεδρος, η ηγεσία, να ενώνει, να συνθέτει, να μην είναι παράγοντας διάλυσης ή λύσης, να υπερβαίνει όλες τις δυσκολίες. Εγώ ακόμα σας λέω, και όποιους επιβουλεύονται, δεν υποβολεύονται, θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση του και δεν μπορούν. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για να μπορέσει, ξέρετε, αυτό είναι κάτι που θέλει και ο κόσμος. Θέλουν έναν καλύτερο Κασελάκη από αυτόν που είδαν τον προηγούμενο χρόνο. Δεν μπορούσε, ήταν άπειρος, δεν του δόθηκε η δυνατότητα. Εγώ σας λέω ότι ζητώ εγώ και τι θα ήθελα να το δω. Ναι. Ξέρετε, την πρώτη στιγμή και κλείνω. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρξει ένα σύμφωνο συμφιλίωσης και ενότητας και εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός που μπορεί να το διασφαλίσει, Μπορεί να το διασφαλίσει αυτό, κυρία Αυγέρη. Ο κύριος Πολάκης, να σας πω, γιατί είναι ο μόνος μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. που έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα εδώ στο Open την προηγούμενη Παρασκευή, στην ώρα Ελλάδος, στην πρωινή μας εκπομπή. Και αν εσείς συμφωνείτε με αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Πολάκης, και αν εκτιμάτε πως ο κύριος Πολάκης έχει τις προϋποθέσεις για να οδηγήσει και πάλι το κόμμα σε τροχιά ανόδου. Δεν είπα το όνομα Πολάκης, νομίζω είπα το όνομα Κασελάκης. Εγώ το για μένα είναι αυτό που περιμένω εγώ. Αυτήν την παρουσία και αυτό το παρόν από τον κύριο Κασελάκη. Το σύνθημα «γύρνα πίσω» ή «έλα» νομίζω είναι κενό περιεχομένου. Θα αποκτήσει νόημα όταν θα αποκτήσει και περιεχόμενο αυτή η φράση. Ο Στέφανος πρέπει να έρθει όριμος, να αναλογιστεί ακριβώς πώς διανύθηκε αυτός ο χρόνος. Είναι δύσκολη η συνθήκη, είναι δύσκολη συγκυρία, όπως και σε δύσκολη συγκυρία ανέλαβε. Νομίζω ότι το αγροτικό τελείωσε. Τώρα θα αποδειχθούν όλοι στο πώς παρουσιάζονται ενωτικοί, πώς είναι παράγοντες ενότητας και για μένα, γι' αυτό είναι το ζήτημα και σας μεταφέρω την αγωνία των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούσα και άκουγα για τρεις μήνες και δεν μιλούσα. Είναι αυτό. Ενότητα για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα με αυτό που σας είπα, με τη μεγάλη του ιδέα. Συνεπώς, καταλαβαίνω, κύριε Αυγέρη, ότι εσείς αυτή τη στιγμή εστιάζετε στο τι θα κάνει ή δεν θα κάνει ο κύριος Κασελάκης και δεν κοιτάτε αυτή τη στιγμή προς τη μεριά των άλλων υποψηφίων. Μέχρι ώρας έχουμε τον κύριο Πολάκη που έχει παρουσιάσει πρόγραμμα. Εσείς βλέπετε, μιλώντας με τον απλό κόσμο, δεν σας λέω να δείτε τις δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν το κάνω αυτό. Εγώ πάντα μιλάω με την κοινωνία. Να βλέπει κάπου αλλού, να υπάρχει κάτι άλλο, να έχει αλλάξει. Τουλάχιστον με αυτό που έχουμε τώρα ως δεδομένο. Αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι να αλλάξει ο Στέφανος σε σχέση με τους πολιτικούς όρους που μπαίνει πια σε αυτή την διεκδίκηση, για να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το συλλογικότερο, στο να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε μια γροθιά, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, δεν είναι εύκολη συμφιλίωση, αλλά αυτό είναι ένα σύμφωνο τιμής, συμβόλαιο τιμής, που καλούνται να το συνυπογράψουν όλοι και όλες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Ξέρετε, την ενότητα την διασφαλίζει αυτός που είναι ο νικητής και τη συμφιλίωση. Και δυστυχώς, γιατί βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις των ορών, δεν μπορείς όταν θεωρείς ότι έχεις μία ευκαιριακή πλειοψηφία να διαμορφώνεις τους όρους για να πάρεις τη ρεβάνσου. Mm-hmm. Τότε τα αποτελέσματα που πετυχαίνεις είναι τελείως αντίθετα από αυτά που νομίζω ότι θα λάβεις. Πάντως, κυρία Βιέρη, εδώ και τρεις μέρες, από προχθές περίπου, ακούμε την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου να διατυπώνει πολύ σοβαρές κατηγορίες, καταγγελίες κατά του Στέφανου Κασελάκη, μιλώντας για απειλές, για εκφοβισμό, για πρακτικές bullying και μάλιστα σήμερα έδωσε και περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, λέγοντας πως έχει μηνύματα στο κινητό της. Τι απαντάτε σε αυτό, δηλαδή αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει
κάνει ο πρώην πρόεδρος. Εγώ δεν έχω και να απαντήσω. Ο ίδιος η πλευρά του δηλαδή λέει την καλή να τα δώσει στη δημοσιότητα. Νομίζω έδωσε την απάντηση ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης. Έχει κάνει μια καταγγελία η κυρία Νοτοπούλου. Καλείται να την αποδείξει, να εξηγήσει. Και νομίζω ότι ο δρόμος που ακολούθησε ο κύριος Κασελάκης είναι φυσιολογικός δρόμος που θα ακολουθούσε όχι ένας πρόεδρος ή πρόεδρος υπό αμφισβήτηση. Οποιοδήποτε θεωρεί ότι φύγεται και ότι αυτό που ακούει δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Mm-hmm. Πάντως, αυτή την ώρα που μιλάμε στην Κουμουνδούρου, στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, που είναι σε εξέλιξη, που συνεδριάζουν, συζητείται σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ να μπουν κάποιοι κανόνες, να το πω έτσι, κάποιες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορεί κάποιος να βάλει υποψηφιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, δεν είπα η Νοτοπούλου να αποδείξει αυτά που ισχυρίζεται. Λέω ότι ζητάει οποιοδήποτε ήταν στη θέση του κυρίου Κασελάκη θα ζητούσε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που λέω εγώ. Είναι, νομίζω, κάποιος που πρόκειται, φαντάζομαι, συμφωνείτε σε αυτό, με αυτό, για πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά όταν αυτές εξνομίζονται από μια υγεία βουλευτή, το μεάρχη, μια γυναίκα, προς έναν πρόεδρο, προς ένα επίσης τέλεχος, ο οποίος έχει γίνει και αυτός θύμα bullying. Mm-hmm. Και ξέρετε, οι περισσότεροι κι εσείς που εκτιθέμεθα στον δημόσιο βίο, λίγο ή πολύ έχουμε γίνει θύματα bullying και το ζήτημα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε. Πάντα όμως πρέπει να δούμε το χρόνο αυτό που το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά η καταγγελία, επιμένω, είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να διελευκανθεί. Θέλω να μου πείτε τώρα, κυρία Βιέρη, λίγο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου. Συζητείτε αυτή την ώρα στην πολιτική γραμματεία να μπουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι κανόνες. Κάποιοι μιλούν για το θέμα του πόθεν έσχες που συζητήθηκε πολύ. Ακόμα και κάποιος να είναι τουλάχιστον 5 χρόνια μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τις βλέπετε αυτές τις συζητήσεις? Κοιτάξτε, αυτές τις απόψεις. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι μέλος ούτε της Πολιτικής Γραμματείας, ούτε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είμαι ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ θα μπορούσα να ακούω και να θεωρώ λογικές και σωστές όλες αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές. Θα μπορούσα να πω, για παράδειγμα, να μην είναι έμισθος του κόμματος κάποιος για να μπορέσει να διεκδικήσει οποιοδήποτε κομματικό αξίωμα ή πολύ περισσότερο την θέση του Προέδρου ή να αποδείξει ότι έχει ένσημα στην αγορά ή ότι ό,τι ένσημα έχει δεν είναι μόνο από την κομματική του υπηρεσία. Θα μπορούσαν να είναι διάφορα. Το ζήτημα είναι, επειδή ξέρετε, εδώ έχεις να κάνεις με το χρόνο πάντα που συζητώνται αυτά για να έχεις και την έξωθεν καλή μαρτυρία, η διαδικασία. Αυτό φαντάζομαι ότι θέλει μία καταστατική πρόβλεψη, μία καταστατική αλλαγή. Άρα χρειάζεται συμφωνείτε, ένα καταστατικό συνέδριο. Να μην υπάρχουν εκκρεμότητες με το πόθεν έσχες. Με αυτό συμφωνείτε? Εγώ δεν μένω στην ουσία. Θα μπορούσε, προφανέστατα, θα σας είπα, θα μπορούσαν να πούν και άλλα κριτήρια. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερα και πολύ πιο, ξέρετε, πολύ πιο σημαντικά ή πολύ πιο απαγορευτικά. Το ζήτημα είναι μέσα από ποια διαδικασία και ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρξει καταστατικό συνέδριο και δεν μπορούν να γίνουν ενώ βρισκόμαστε ήδη στο μέσο μιας διαδικασίας. Δηλαδή ναι. Να μην υπάρχει αυτό που πολύ απλά λέμε ασφάλεια δικαίου. Διαφορετικά πάντα μία πλειοψηφία της παρούσης θα έρχεται και θα διαμορφώνει το πολιτικό παιχνίδι με τους όρους που θεωρεί αυτή ότι την συμφέρουν. Ξέρετε, αυτό ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δεν κατευνάζει τα πράγματα. Εμείς λέμε ότι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, λέω ότι πρέπει η κάθε μια και ο καθένας από εμάς να καταβάλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια που είναι για να μπορέσει να ηρεμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ηρεμήσει ο κόσμος, για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα έκτακτο συνέδριο που στην ουσία θα διευθετήσει τα της υποψηφιότητας των προσώπων που θα βάλουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την άποψή μου, αυτό το καταστατικό, ούτως ή άλλως το είπε και η Κεντρική Επιτροπή, αποφασίζονται στη Μομφή. Κυρία Βιέρη, θεωρείτε ότι είναι έκτοτος πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης ή όχι? Δηλαδή, συμφωνείτε με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες επισφραγίστηκαν και με την πολιτική, την προηγούμενη πολιτική γραμματεία? Εγώ απλά διαβάζω το καταστατικό που δεν έχει αναφορά σε έκπτωση. Ωστόσο, η άποψη πια, η δική μου ή οποιαδήποτε άλλη άποψη ή και η συζήτηση αυτή παρέλκει. Δεν είμαστε πια σε αυτό το χρόνο, αν είναι έκτοτος ή όχι ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά αν θα είναι υποψήφιος, αν θα μπορεί να είναι υποψήφιος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι το ζήτημα, να του κλειστεί ο δρόμος στο να είναι υποψήφιος. Κάποιοι θεωρώ ότι δεν είναι καλή, θεωρώ ότι δεν θα ήταν καλή η υπηρεσία αυτή. Και επίσης είδαμε το προηγούμενο σε σχέση με μία ερμηνεία του καταστατικού πώς λειτουργήσε στο περιδικαίου αίσθημα του κόσμου μας. Άρα λέτε πως κάποιοι προσπαθούν να του κλείσουν τον δρόμο. Ο κόσμος αισθάνεται, λέω ότι ο κόσμος πώς αισθάνεται. Mm. Ο κόσμος αισθάνεται αδικημένος. Μάλιστα. Αυτό τα πολιτικά όργανα
οφείλουν να το λαμβάνουν πάντα πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι η περιβόητη λαϊκή νομιμοποίηση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εάν χάσεις το περιδικαίο αίσθημα του κόσμου και τη λαϊκή νομιμοποίηση. Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας. Οι καταναλωτές, για να τα βγάλουν πέρα, γυρίζουν από περιοχή σε περιοχή και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ με σκοπό να εντοπίσουν τις οικονομικότερες τιμές. Η έρευνα του Open, όπως θα δείτε, στα αράφια φέρνει στο φως τεράστιες διαφορές στις τιμές των ίδιων προϊόντων από τη μία αλυσίδα στην άλλη. Είμαι συνέχεια στο κομπιούτερ και ψάχνω τις προσφορές. Αν δεν έχει 50% δεν πάω. Άρα με αυτό το κριτήριο ψωνίζετε κι εσείς. Εντελώς. Ναι. Τώρα εδώ είχα πολύ καιρό να έρθω. Πάω μία στο ένα, μία στο άλλο, μία στο παράδειγμα. Σε ερευνητές της αγοράς έχουν εξελιχθεί οι καταναλωτές που ψάχνουν διαρκώς και λεπτομερώς την καλύτερη τιμή για να γλιτώσουν λίγα ευρώ από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Δεν μπορείς όμως όλη τη μέρα να είσαι, να πάει να πάρεις το ψωμί από το ένα το σούπερ μάρκετ 50 λεπτά, να τρέξεις σε άλλο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τη φέτα 20 λεπτά. Και όλα αυτά. Ξέρουν τι κάνουν. Και όντως έτσι είναι, αφού για να διασφαλίσει κάποιος πως θα βάλει στο καλάθι του τα οικονομικότερα προϊόντα, θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον 3 σούπερ μάρκετ. Στην έρευνα του Open, στα ράφια των σούπερ μάρκετ εντοπίσαμε απορρυπαντικό ρούχων 17 μεζούρων, το οποίο πωλείται σε μία αλυσίδα 1,88, σε άλλη 2,19 και σε άλλη φτάνει μέχρι και τα 3,98 ευρώ. Επώνυμο κίτρινο τυρί σε φέτες συσκευασμένο 175 γραμμαρίων ξεκινά από 2,21 ευρώ σε μία αλυσίδα και σκαρφαλώνει μέχρι και τα 3,28 ευρώ σε ανταγωνιστικό σούπερ μάρκετ. Κάνετε έρευνα μεταξύ των σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτός εδώ το έχει τόσο απέναντι από τον... Νέα Σμύρνη έρχομαι τώρα εδώ. Βαραμένετε τι έχω ψάξει τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Οι διακυμάνσεις εντοπίζονται σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Επώνυμα μακαρόνια με λαχανικά κατεψυγμένα σε ένα σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε 2,81 ευρώ, ενώ το ίδιο ακριβώς προϊόν σε άλλο μάρκετ ανεβαίνει στα 4,51 ευρώ. Συσκευασία τριών γιαουρτιών 200 γραμμαρίων στο ράφι ενός επώνυμου μάρκετ 1,69 ευρώ και σε άλλου 2,34 ευρώ. Το απέναντι σούπερ μάρκετ έχει 68 λεπτά. Εδώ ο κύριος, ξέρω να πρέπει να το πω, το έχει 89 λεπτά. Λοιπόν, άρα κάνετε έρευνα αγοράς, κοιτάτε που σας συμφέρει καλύτερα. Αναγκαστικά την κάνουμε, λεβέντη μου, διότι δεν υπάρχουμε το περιθώριο των χρημάτων. Την ίδια ώρα, νέα μελέτη του ILK για την τιμή των προϊόντων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αναφέρει πως έχουμε φθηνότερο καλάθι από τα άλλα κράτη, επισημένοντας όμως και την μεγάλη διαφορά ΦΠΑ που έχει η Ελλάδα, που βρίσκεται στο 24%, ενώ σε Ισπανία, Πορτογαλία ή Ηνωμένο Βασίλειο ο ΦΠΑ τροφίμων είναι από 6 έως και μηδενικός.